Να δούμε τη χθεσινή μεγάλη, έτσι όπως την παρουσίασαν και οι γείτονές μας, με υποδοχές, με φιλοφρονήσεις, με κόκκινα χαλιά, με πολλές selfie. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είναι μια σημαντική, πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη που ανοίγει δρόμους εμπορικούς, αμυντικούς για τη χώρα μας. Εσείς πώς την είδατε, κύριε Πακέλο? Νομίζουμε ότι η χτεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού μαζί με όλη την κουστοδία που είχε μαζί, και έχει σημασία ποιους έχεις μαζί σου. 10 υπουργούς και επιχειρηματίες. Αρκετούς επιχειρηματίες και το κοινό το οποίο μίλησε αργότερα μαζί με τους επιχειρηματίες και της γειτονικής χώρας, επιβεβαιώνει τη βασική μας εκτίμηση εξ αρχής ότι αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να, για αυτή τη συμφωνία δεν πρέπει να πανηγυρίζει ο λαός, ούτε ο δικός μας, ούτε ο γειτονικός, αλλά πρέπει να πανηγυρίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, εγχώροι και πιο διεθνείς. Και προφανώς το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί με τη συγκεκριμένη συμφωνία πατήσανε πιο γερά το βρώμικο πόδι τους στην περιοχή, στους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια με τη Ρωσία. Αυτό νομίζω επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις και δυστυχώς θα επιβεβαιωθεί και τα επόμενα χρόνια όταν μια συμφωνία για να ανοίξουν business. Business για το μεγάλο κεφάλαιο, που ούτε ψίχουλα τελικά αποδεδειγμένα δεν πέφτουν για τον ελληνικό λαό. Δείτε το παράδειγμα της υποχρέωσης που ανέλαβε η Ελλάδα για την εποπτεία και την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας. Με βάση αυτό, ξέρετε, οι συνταξιούχοι πάνε διαρκώς, διεκδικούν, διαμαρτύρονται και ζητάνε τα αναδρομικά τους, ζητάνε αυτά που τους κόπηκαν. Ποια είναι η απάντηση? Δεν υπάρχουν λεφτά. Πάνε οι μαθητές, πάνε οι γονείς και λένε τι θα γίνει με τα σχολεία που καταραίουν, τι θα γίνει με όλες αυτές τις ελλείψεις που υπάρχουν στην παιδεία. Δεν υπάρχουν λεφτά. Πάνε οι εργαζόμενοι στην υγεία και όσοι ενδιαφέρονται για μια δημόσια και δωρεάν υγεία, και γι' αυτό η μόνιμη απάντηση είναι δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά για να δίνουμε όμως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις για το ΝΑΤΟ, επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ, να είμαστε η δεύτερη χώρα διεθνώς μετά τις ΗΠΑ στα χρήματα που δαπανάμε για τέτοιο εξοπλισμό και δισεκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση. Να αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο. Κοιτάξτε, η Τουρκία είχε στη συγκεκριμένη φάση καταμερισμό. Ξέρετε ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας? Μάλλον ο Μεντεσές, όπως μας χαρακτηρίζει ο Αμερικάνος πρέσβης, ο Μεντεσές των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που έχει και ένα χαρακτήρα να κρατήσει την Τουρκία μακριά από την αγκαλιά των Ρώσων, που φαίνεται ότι προχωράει με τέτοια κατεύθυνση. Ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ναι, για να είπατε για τον ανταγωνισμό και ότι υφίσταται και τώρα σε αυτό το πεδίο. Αλλά θα υπάρχουν εκεί υποχωρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι έγινε στο δημοψήφισμα της γειτονικής χώρας. Υπήρχε το ζήτημα ότι μπορεί να έθεταν θέμα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Το θέμα, συγγνώμη, με όλες αυτές τις εξελίξεις είναι ότι είναι επικίνδυνες για το λαό εξελίξεις. Όταν βλέπεις να πλακώνονται γύρω στα βουβάλια, λέει ο λαός μας, συνήθως την πληρώνουν τα βατράκια. Να περάσω στον κύριο Κέλλα και μετά στον κύριο Παυλίδη. Η συμφωνία αυτή δεν βρίσκει αντίθετο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μόνο στα θέματα αυτά τα οποία μας αναφέρατε, αλλά και στις εκχωρήσεις που γίνονται για την εθνότητα, για το όνομα, έτσι, τη γλώσσα. Για τη γλώσσα. Σε συνδυασμό είναι με τα προηγούμενα. Έχουμε μια πικρή πείρα στα Βαλκάνια. Και η νεολαία νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μεταφέρεται, αυτή και ας μην τα έχει ζήσει άμεσα. Αυτή η πικρή πείρα είναι πώς έχουν αξιοποιηθεί υπαρκτά και ανύπαρκτα μειονοτικά ζητήματα, δηλαδή και υπαρκτές τέτοιες διαφοροποιήσεις, αλλά και πράγματα τα οποία αξιοποιούνται από μεγάλα συμφέροντα για να διαιρούν τους λαούς, να τους θεμαχίζουν, να τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους και να επεμβαίνει πάντα η μεγάλη σωτήρια δύναμη κατά βάση των ΗΠΑ. Δείτε τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας πριν από 20 χρόνια. Σε ποια κατάσταση διαμορφώθηκε από αυτή την άποψη ότι γύρονται τέτοια ζητήματα με τη μακεδονική εθνότητα και εγώ. Πριν προχωρήσουμε, πολύ χρόνο όμως. Πολύ σύντομα. Με την προηγούμενη κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχίζονται οι αλλητρωτικές διαθέσεις και να αυξήνονται οι εθνικισμοί κτλ. Θέλω να πω. Γιατί υπάρχει διαφορά, υπάρχει εντατικοποίηση αυτού, αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί και μέσα στη συμφωνία περιλαμβάνονται τέτοια άρθρα τα οποία επί τη ουσία διασφαλίζουν τέτοιες διεκδικήσεις. Σκανδαλολογία, κύριε Πατιέλο. Έχουμε από τη μία πλευρά τον κύριο Πετσίτη, ο οποίος έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο. Ο κύριος Πετσίτης, ο οποίος ήταν κοντά στο περιβάλλον του κύριου Παπά, ο οποίος έφυγε μετά, είδαμε και το άδειασμα που έγινε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, απομακρύνθηκε λέει. Βέβαια υπάρχουν φωτογραφίες που μπαίνουν, έβγαινε στο Μαξίμου, τον δείχνουν να είναι το βράδυ των εκλογών δίπλα στον Πρωθυπουργό, πήγαινε και έβγαζε φωτογραφίες
από το πόντιουμ που ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε και τα πλάνα αυτά που μου έλεγε Σάνη. Δείχνουν λοιπόν τον κύριο. Είναι το βράδυ των εκλογών εδώ. Πίσω από τον κύριο Τσίπρα, πίσω από τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Από το δημοψηφίσματος είναι. Είναι από το δημοψήφισμα, το βλέπουμε λοιπόν. Και ο κύριος, Πετσίτης στη συνέχεια απομακρύνεται από το περιβάλλον του κυρίου Παπά, αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες, λογαριασμοί που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων. Ακούγονται πολλά. Θέλω την άποψή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, αυτά τα ζητήματα όσο προκύπτουν για κάθε άνθρωπο, εικόνες, στολές, πρέπει να διερευνούνται μέχρι τέλους. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα πιο πολιτικό σχόλιο, γιατί είναι μια μόνιμη ερώτηση. Δηλαδή και διαχρονικά μπροστά σε ένα σκάνδαλο ρωτάει ο δημοσιογράφος σωστά τι σκέφτεστε. Δεν γίνεται να μην πούμε ότι χρησιμοποιείται είτε από τον έναν είτε από το άλλο τα κόμματα στην αναπαραγωγή ενός διπολισμού, ενός. Και να φεύγει και λίγο η μπάλα στην εξέδρα. Δεν λέω για εσάς και για τις υπαρκτές τέτοιες αμφιβολίες που μπορεί να γεννάνε συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά λέω ότι στην πολιτική αντιπαράθεση αξιοποιούνται και από τα δύο κόμματα του σημερινού διπολισμού, και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, εναλλάξει τέτοια θέματα. Γιατί? Για να κρύψουν τη βασική τους συμφωνία και ταύτιση. Είχατε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό στα στρατηγικά ζητήματα ταύτιση. Τα στοιχεία της ΑΔΑΕ. Τα ζητήματα των οφειλετών. Τα παρουσιάσαμε και σήμερα. Τα παρουσιάσατε και έχουν πολύ ενδιαφέρον να βγουν σωστά συμπεράσματα. Να καταλάβει δηλαδή ένας άνθρωπος ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές χαμηλών ποσών αυξάνονται. Πού είναι η μεταμνημονιακή εποχή? Θα μου πείτε ποιος πιστεύει μεταμνημονιακή εποχή όταν οι λέξεις που επικρατούν στη ζωή την πολιτική είναι αξιολόγηση, εποπτεία, θεσμοί, εκταμείευση δόσης. Τι διαφορά έχουν αυτές οι λέξεις που τις μάθαμε με το χειρότερο τρόπο μια δεκαετία, τι σήμαινε κάθε φορά που άκουγες αυτές τις λέξεις? Εσείς μπορείτε να φωνάζετε το σκουκουέ και να έχετε την άποψή σας. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα δάνεια των κομμάτων. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, λέει η κυβέρνηση. Ναι. Ο Πετσίτης μπορεί να λειτουργεί και ως ταμείας για ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης. Αφήνει τον υπαινιγμό η αξιωματική αντιπολίτευση. Και ο ελληνικός λαός που μας είπατε προηγουμένως και πολύ σωστά, να μην μπορεί να πληρώσει την εφορία και πραγματικά είναι εξοργιστικό. Είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και σας ρωτάω ως άνθρωπος. Είναι η απαξίωση μιας πολιτικής συγκεκριμένων κομμάτων αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτή η πολιτική δεν δημιούργησε γενικά οφειλέτες, γιατί κυνηγάνε τη μαρίδα. 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι που χρωστάνε μέχρι 500 ευρώ και για αυτούς ρίχνουν δίχτυα, και τα μεγάλα ψάρια τα οποία χρωστάνε το 80% δεν τα κουμπάει κανένας. Και πρέπει να στείλει μήνυμα ο ελληνικός λαός με ισχυρό κουκουέ παντού προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις και σε αυτή την ίδια πολιτική.